Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήθελα ένα βίντεο. Αυτό είναι ένα βίντεο ενημέρωσης. Ενημέρωσης, δείτε το σαν vlog και όχι σαν ανάλυση. Είναι ένα βίντεο ενημέρωσης για τη συνέχεια του καναλιού μας. Τι άλλο θα προκύψει, τι άλλο θα γίνει και έχω να σας κάνω και μια σημαντική ανακοίνωση. Θυμάστε ένα προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει στο οποίο είχα μιλήσει τις πυρκαγιές της Αθήνας το 2018. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία επαναλήφθηκε για ακόμη μια φορά. Τα Μακεδόνες και οι Βαριμπόμποι κάηκαν εντελώς. Πολλά σπίτια καταστράφηκαν. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Είχαμε σημαντική πρόληψη της καταστροφής. Ευτυχώς η αστυνομία και η πυροσβεστική της Ελλάδας που είναι πάρα πολύ ικανή καταφέραν να εγκλωβίσουν όσους ανθρώπους ήταν μέσα στα σπίτια τους και έτσι να τους σώσουν. Τα κατάφεραν και έτσι δεν είχαμε νεκρούς. Πάλι καλά. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει, το vlog στην Μύκονο. Βασικά να σας πω κάτι άλλο, αυτό το βίντεο που είχα κάνει χτες, δηλαδή το vlog στην Μύκονο, δεν είναι το πρώτο vlog στην Μύκονο που κάνω, έχω κάνει άλλο ένα, αλλά είπα να ανεβάσω αυτό πρώτα καθώς ήταν και της επικαιρότητας. Ήθελα να μιλήσω για τις φωτιές. Και δεν είχε νόημα να μιλήσω για τις φωτιές της Βαριμπόμπης μία μέρα μετά που θα έχουν τελειώσει. Αλλιώς τότε δεν έχει νόημα. Οπότε αποφάσισα να μιλήσω τώρα πρώτα για τις φωτιές και μετά τα υπόλοιπα. Η φωτιά κατέγραψε ένα μεγάλο μέρος της περιοχής. Έχω πάει αρκετές φορές και πιο μικρός αλλά και τα πρόσφατα. Ειδικά στο Καμαγιαδόνες πηγαίναμε στην Αίγια με την οικογένειά μου τα πρώτα χρόνια, καθώς ψάχναμε για καινούριο σπίτι, όχι για να μείνουμε, έτσι, για αγορά. Κοιτάζαμε διάφορα σπίτια και πηγαίναμε μόνο στο Καμαγιαδόνες, δεν πηγαίναμε σχεδόν πουθενά άλλου. Και στη Βαριμπόμπη είχαμε πάει, τώρα πρόσφατα, όταν ήμουν μικρός και όταν ήμουν τώρα μεγάλος. Εμείς να σας πω κάτι άλλο, σημαντικό δεν είμαστε στο κλασικό δωμάτιο, βλέπετε άλλο background. Εδώ βρισκόμαστε στο δωμάτιο του πατέρα μου, επειδή η αδερφή μου κοιμάται στο δωμάτιο, το δικό μου. Έχω δανειστεί λίγο αυτό το δωμάτιο για αυτό το βίντεο. Αλλά δεν θα είναι μεγάλο, θα είναι το πολύ 20 με 10 λεπτά. Απλά θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση για μερικά θέματα που θα πιάσουμε, για να ξέρετε τι άλλο θα γίνει στο μέλλον. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ήθελα να πω αυτό για τη φωτιά, σημαντικό, ώστε να ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Και επειδή ξέρετε ότι εγώ έχω ασχολιάσει με φυσικές καταστροφές, θεώρησα σημαντικό να το αναφέρω. Αφού έτσι και όσο ασχολιάσει με φυσικές καταστροφές, ήταν να το αναφέρω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το βίντεο μας κανονικά. Τι άλλο σκοπεύω να κάνω. Αυτή τη στιγμή ασχολιάμαι με ζώα. Ζώα διαφόρων τύπου. Ζώα της θάλασσας, ζώα της ξηράς, ζώα διάφορα, περίεργα ζώα, που είναι και ένα από τα μένα μου θέματα, πάνω στα ζώα, δηλητηριώδη ζώα και τις κατηγορίες, και το venomous και το poisonous, και ασχολούμαι με ζώα της θάλασσας, ζώα που μοιαστεί στην κάμερα, τα μαντικά ζώα που μοιαστεί στην κάμερα κάτω από τη θάλασσα, και επίσης και θηλυκά ζώα, που έχουν πιαστεί στην κάμερα. Αυτό το δουλεύω ακόμα. Βίντεο θα είναι έτοιμο μέσα σε 3 μέρες. Να το εντάξω και να το φτιάξω έτσι όπως πρέπει. Να είναι μια χαρά. Για να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται. Τώρα, τι θέματα θα προκύψουν. Σας έχω πει ότι θα ασχοληθούμε με μυστήρια. Βέβαια τα μυστήρια δεν είναι η κύριαση του καναλιού. Η υγεία σε έπρεπε να γίνονται τα ζώα και οι φυσικές καταστροφές και ασθένειες, θα θέλω να πείτε έτσι. Αλλά θα κάνουμε και άλλα μυστήρια, θα ετοιμάσουμε διάφορα βίντεο, θα ανεβούν μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου, όπως είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο. Θα ανεβάσω βίντεο με μυστήρια,
γνωστά αέρα μυστήρα, όχι άγνωστα. Και θα μιλήσουμε και για χρόνο ιδιώτες, για άλλα σύμπαντα, για το Mandela Effect. Τώρα στο γράφει και στο... και σαν να πρέπει να βίντεο που είχαμε κάνει, το βίντεο που λεγόταν A Big Announcement. Μια μεγάλη ανακοίνωση. Τώρα μετά από αυτό τι θα κάνουμε. Μετά από αυτό θα ασχοληθούμε με δολοφόνους διάφορους, αλλά αυτό το βίντεο θα είναι βίντεο για να το 18. Αυτές περιλαμβάνονται διάφορες λέξεις όπως θάνατος, φόνος, δολοφονία, αυτοκτονία, που είναι λίγο ακραίες στο κανάλι μου και μην ξέρετε ότι εγώ δεν συνηθίζω να κάνω τέτοια πράγματα, να λέω τέτοιες λέξεις. Θα βάλω και όριο για το 18 για να ξέρετε ότι δεν είναι παιδιά. Και για να ελπίσουμε το YouTube θα μου κατεβάσει τα βίντεο αυτά για λόγω αυτών θεμάτων, ας ελπίσουμε να είναι το θέμα καλό. Θα είναι καλό και θα προσπαθήσω να το κάνω πιο προσιτό μπορώ, ώστε να αποφύγω να με κατεβάσει στο YouTube. Ας ελπίσουμε. Ακόμα δεν είναι έτοιμα τα βίντεο αυτά. Τα ετοιμάζω κανονικά, θα τα ετοιμάσω αρχές Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου. Θα είναι έτοιμα μέσα σε περίπου ένα μήνα, όλα μαζί. Και θα τα ανεβάσω και αυτά όλα μαζί. Και μετά θα έρθει η ώρα. Θα κάνουμε την creepypasta, τις άλλες ιστορίες του διαδικτύου, ώστε να ξέρετε κι εσείς ότι θα κάνουμε creepypasta, ιστορίες, Slenderman, The Killer, Island Jack, Elastos Jack, Χαμογελαστός Άντρας και άλλες ιστορίες του διαδικτύου, όπως το πυκμένο Doberman, το Mother Volga, αλλά και άλλες ιστορίες. Προς το πάνω έχω ένα βιβλιοτεράτη άμα τα ζώα και τα vlogs, τα πέρα στο μικρόνο. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήθελα να σας πω. Ας ελπίσουμε η φωτιά στην Παριμπόμπη να είναι η τελευταία που θα γίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία, το ελπίζω πολύ, να μην υπάρχει άλλη. Γιατί ξέρετε, οι φωτιές που κάνουν πολλά προβλήματα και στη φύση και στα δέντρα και στους ανθρώπους. Να μην λέμε μόνο για τη φύση, να μην λέμε λίγο για τους ανθρώπους. Πάλι καλά που δεν είχαμε νεκρούς. Αυτό είναι κάτι που... ειδικά από χτες που έγιναν τα έταχτα δελτία στις ειδήσεις που τα παρακολουθούσα σε όλη κάθε ώρα, εκτός από όσο πήγα βόλτα, παρακολουθούσα τις εξελίξεις για να δω τι γίνεται. Και κατάλαβα ότι το πρόβλημα ήταν τεράστιο. Όσες φορές και εγώ ήταν τα δάση, τόσες φορές και εγώ ανησυχούσα. Σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε στο vlog ότι δεν έχω συγγενείς στη Βαρυπόπη ή στο Ακαμακεδόνες, αλλά πάνω κάτω φοβάμαι γιατί μην υπάρχουν θάνατοι ή και μεγάλες καταστροφές. Πάντως σπίτια κάηκαν, αυτό οφείλουμε να παραδεχτούμε ακόμα για να μην γίνει εκτενώς. Τώρα που ξύπνησα τώρα το πρωί, ξύπνησα σήμερα λίγο πιο αργά από ό,τι συνηθίζω. Συνήθως ξυπνάω εδώ πέρα 11 και 5 και 6 κάπου εκεί, ενώ ταυτόχρονα κοιμάμαι στις 11.30, 11 και πιο αρχές περιπτώσεις στις 12. Και μακάρι να μην γίνουν άλλες φωτιές φέτος. Αλλά αυτό είναι αδύνατον, καθώς οι φωτιές δημιουργούνται συνέχεια. Αν το είχα πει και στο βίντεο στο blog,
Ότι μα κάνει μια φωτιά υπήρχε στο τάκι στην Κόρινθο που έχουμε σπίτι. Ξέρεις να σημειώσω κάτι, ότι εδώ και περίπου 4 μέρες η Ελλάδα χτυπιέται από κάψωνα. Ένα κάψωνα διαρκείας. Θα διαρκέσει μέχρι όχι την Παρασκευή, την επόμενη. Σήμερα είναι Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021. Λέω για την ημερομηνία, να ξέρετε που είμαστε τεχνολογικά. Και δυστυχώς η Ελλάδα χτυπιέται από κάψωνα. Κάψωνα διαρκείας, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Και έτσι σας το λέω αυτό, γιατί είναι και αυτό μέρος της επικαιρότητας. Σήμερα την Τετάρτη έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή εδώ έξω. Δεν μπορώ να βγω έξω, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ας ελπίσω να πάω θάλασσα. Να γράψω κιόλας και βίντεο Let's Play Record, τα οποία δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Θα το ανεβάσω μάλλον την επόμενη εβδομάδα, όταν είναι θεόρυς δηλαδή. Θα πάμε και Τίνο φέτος. Τίνο. Να περάσουμε και εκεί μέρος από τις διακοπές μας. Και μετά θα γυρίσουμε αμέσως στην Αθήνα, όπου έχουμε διάφορες δουλειές να τελειώνουμε. Και φέτος δεν θα πάω σχολείο, καθώς όπως ξέρετε εδώ πέρα αυτό εδώ κάτι σας λέει. Τελείωσα. Έχω τελειώσει σχολείο. Δεν έχω. Έλεγα μήπως τον πεντάσατε και νομίζω ότι έχω ακόμα σχολείο. Δεν έχω. Και αυτός ο κάψωνας θα είναι μεγάλος. Δεν τα σκάλια θα το κυριακτύπαει από κάψωνα. Αρέσεις κάψωνας στα 45 στην Αθήνα και στα 49 εδώ πέρα στην Μύκονο. Είναι κάτι τεράστιο. Αν ξέρετε πάντως ότι εδώ πέρα στην Μύκονο χτυπάει και εδώ πέρα πάρα, εδώ πέρα έχουμε δύο φασμούς φορά σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Έχουν γραφεία χρέας στις δημοκρασίες, στη ζέστη και στα επιβόλια κομμάτια της Ελλάδας, εκεί η Μακεδονία, η Σινία, που είναι εκεί πέρα έχει κρύο. Έχουν καταγραφεί αν χρέας δημοκρασίες. Και αυτό. Αυτός ο κάψωνας θα είναι μεγάλος, σκληρός, αλλά να ξέρετε ότι θα χτυπάει όλη τη χώρα και για τον κόσμο. Γιατί εκεί που κάποιες χώρες είχαν 45 και 49, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και η Πολωνία, θα χτυπιούνται από χαλάζι, από εφοπτώσεις και από πλημμύρες. Πλημμύρες μεγάλες όμως, όχι μικρές, αρκετά μεγάλες. Είχα δει στην τηλεόραση πριν από κάποιες μέρες ειδήσεις που λέγανε πλημμύρες στη Γερμανία και πάνω από 1000 γνώμενοι, οι οποίοι θεωρούνται πλέον νεκροί. Αυτός δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Αλλά θεωρήκαμε ότι αυτό είναι νεκρή. Οπότε παιδιά, αυτά τα βιντεάκια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μια δύσκολη νύχτα πέρασαν κάτοικοι και πυροσβέστες εδώ στην περιοχή. Τεράστια εκτιμάται πως είναι η καταστροφή σε μια περιοχή που έσχιζε από ζωή και πράσινο, καθώς αυτοί υπήρχαν πολλά πεύκα. Σύνολικά είναι να έχουν εκενωθεί 10 χωριά και οικισμοί και οι κάτοικοι τους κατευθύνονται είτε σε συγκινητικά πρόσωπα είτε σε ξενοδοχεία. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση γύρω από τη λίμνη Ευβίας, με πολλούς οικισμούς να έχουν παραγωγή στις φλόγες ή να απειλούνται. Έχουν εκενωθεί πιο συγκεκριμένα κάποια χωριά και οικισμοί. Χρόνια, Σιτιάδα, Ρετσινόλακα, Καλαμούδι, Παλιοχώρη, Δημιά είναι κάποια από αυτά. Κρίθηκε αναγκαία η πολιτική εκένωσή τους, όπως και στα υπόλοιπα χωριά, καθώς οι φλόγες επεκτείνονται όλο και περισσότερο. Και από την περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης και από το Δήμο ζήτησαν άμεση επέμβαση εναέριων μέσων. Νωρίτερα, νωρίς το πρωί, είδαμε εναέρια μέσα που πετούσαν εδώ στην περιοχή και ελικόπτερα και το ρωσικό Μπέριεφ. Ωστόσο, λόγω της πολύ χαμηλής ορατότητας, βλέπετε κι εσείς ότι η καπνή είναι πάρα πολύ πυκνή.
και δεν μπορούν να έχουν ορατότητα. Έχουν σταματήσει. Λίγο πριν, βέβαια, μισή ώρα νωρίτερα, ακούσαμε τον ήχο ενός ελικοπτέρου που περνούσε, ενδεχομένως να έκανε κάποια αυτοψία στην περιοχή. Έχει σηκωθεί και ντρόουν από την περιφέρεια στη φλεγόμενη περιοχή.